τον υπεύθυνο του Αγροτικού Τμήματος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη. Καλημερίζω αρχικά με τα χρόνια πολλά και με τις πολλές ευχές για τη νέα χρονιά, κύριε Αποστολάκη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Για να σας ακούσω, έγκλημα σε βάρος των αγροτών που ολοκληρώθηκε, γιατί το αποκαλείτε έτσι? Από πού να ξεκινήσουμε τώρα και πώς να κάνετε ένα πρόλογο που ήταν αρκετά μαύρο, θα έλεγα. Οφείλουμε να πούμε κάποια πράγματα. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό και μάλιστα ιδιαίτερα για τους κριτικούς, με βάση τα στοιχεία και με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις του ΠΚΤ, πάνω εκεί βασίζουμε την κριτική μας, αν θέλετε, ή τις απόψεις μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Φαίνεται λοιπόν ότι φέτος, ίσως θα έχετε ξανασυζητήσει, είναι αλήθεια ότι εγώ μετά από 5 χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος των ΟΠΚΕΠΕ δεν έχω βγει, δεν έχω μιλήσει. Όμως νομίζω ότι ξεχύλισε το ποτήρι φέτος. Ξεκινάει μια νέα προγραμματική περίοδος για τις επιδοτήσεις με μεγάλες διαφορές στην κατανομή των κονδυλίων κτλ. Αυτό δεν έγινε γνωστό την ώρα που έπρεπε, όπως έπρεπε, στους παραγωγούς, με αποτέλεσμα αυτές τις μέρες, από τον Οκτώβριο και μετά που ξεκίνησε να πληρώνει την προκαταβολή μέχρι σήμερα, πολλοί, ας πούμε, πέφτουν από τα σύννεφα. Είναι μια έκφραση που τη λέμε πολλές φορές. Θα πω, αναγκαστικά ίσως γίνω και κουραστικός, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να πούμε κάποια νούμερα, και η συζήτηση με τα νούμερα είναι άχαρη, αλλά είναι όμως οι αριθμοί που λένε την πραγματικότητα. Και λέω τι θέλω να πω συγκεκριμένα. Η βασική ενίσχυση ήταν ένα δις, περίπου 70-100 εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια, και έπεσε με βάση τη νέα συμφωνία και το νέο στρατηγικό σχέδιο που καταθέσαμε ως χώρα στα 829 εκατομμύρια. Δηλαδή είχαμε μία μείωση γύρω στο 23% της βασικής ενίσχυσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενώ βοσκόντο πιαρόσιμες και δεδρόδες, αυτό εννοούμε περιφέρειες, να μειωθούν κατά 239 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Αυτά λοιπόν ούτως ή άλλως στη βασική ενίσχυση θα τα βλέπαμε ως λιγότερα. Ήρθε η πληρωμή της προκαταβολής να πληρωθεί το 70%. Όλοι περιμέναμε ότι το 70% των 829 εκατομμύρια της βασικής θα έπρεπε να είναι γύρω στα 580 εκατομμύρια. Αυτό είναι το 70% του 829. Δεν πληρώθηκαν 580, πληρώθηκαν 488. Υπήρχαν δηλαδή λιγότερα 92 εκατομμύρια που δεν πληρώθηκαν. Αυτά βέβαια δικαιολογήθηκαν από τον ΟΠΚΕΠΕ, όχι όμως στο σύνολό τους, ότι αφορούν κάποιες περιπτώσεις όπως είναι βοσκοτόπια τα οποία δεν έχουν ζώα και τους αφαίρεσαν την περίπου 15 εκατομμύρια, αφαιρέθηκαν από εκεί, λόγω διαφόρων ευρημάτων αφαιρέθηκαν 16 εκατομμύρια, δηλαδή 30 εκατομμύρια από αυτά δικαιολογήθηκαν ότι ήταν λογικό να υπάρχει μία μείωση. Τώρα, στην εξόφληση που πληρώνουμε το 30%. Το υπόλοιπο, δηλαδή το υπόλοιπο της προκαταβολής, πόσο θα αναμέναμε? Όταν υπολογίζεις και λες σου δίνω την προκαταβολή 70%, γνωρίζεις και το υπόλοιπο 30% πόσο θα είναι. Έτσι δεν είναι? Μ' ακούτε? Βεβαιότατα, και σας ακούω πολύ προσεκτικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, αλλά περιμένω να ολοκληρώσετε. Θέλω πολύ για να ολοκληρώσω, αλλά θα σας πω λοιπόν. Όταν εγώ σας χρωστάω 1.000 ευρώ και σας λέω σας δίνω 70% προκαταβολή, σας δίνω τα 700. Το λέω έτσι απλά με ένα παράδειγμα. Άρα εσύ περιμένεις να πάρεις άλλα 300, έτσι δεν είναι, το υπόλοιπο 30%. Mm-hmm. Όταν λοιπόν αυτές τις μέρες ακούμε τους παραγωγούς, και εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια τηλέφωνα, ότι εγώ δεν πήρα το υπόλοιπο. Γιατί δεν το πήρες το υπόλοιπο, αφού πήρες το 70? Ρωτάμε τον ΟΠΚΕΠΕ γιατί δεν παίρνει το υπόλοιπο, γιατί δεν έχει υπολογιστεί και θέλει κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσουν κλπ. Ωραία. Πώς πλήρωσες λοιπόν το 70%? Αφού ήξερες ότι για να δώσεις το 70% σημαίνει ότι ξέρεις το 100% ποιο είναι για να δώσεις το 70%. Είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρεις το 30%.
Κύριε Αποστολάκη, καταλαβαίνω απόλυτα. Και να σας πω κάτι, κύριε Αποστολάκη. Πάμε παρακάτω. Ναι. Να πω ακόμα κάτι. Παρακαλώ. Προσθέτω εγώ λοιπόν πάλι την επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚ. Τη δεύτερη τώρα του Δεκέμβρη στη Ρώμη. Το υπόλοιπο λέει τη βασική 265 εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκε. Ωραία. 478 στην προκαταβολή. Το 70%. Και εξόδηση 265, πάλι δεν βγαίνουν τα 829 που είναι το σύνολο τη βασική. Πού είναι λοιπόν τα υπόλοιπα, τα 75. Όχι ότι, χαθήκανε, όχι ότι φαγωθήκανε, δεν πληρωθήκαν όμως. Μισό λεπτό. Με κάποια ευρήματα, με κάποιες δικαιολογίες, αυτά πότε θα πληρωθούν, πού έχουν κατευθυνθεί αυτά τα χρήματα, κύριε Αποστολάκη, δεν έχουν, για να μιλάτε. Δεν έχουν κατευθυνθεί, μισό λεπτό, εγώ δεν είπα. Όταν ξεκαθαριστούμε. Γιατί ανήκουν στη βασική ενίσχυση, δεν μπορούν να πάνε αλλού από τη βασική. Πότε θα ξεκαθαριστούν. Υπάρχει ένα plan B που να λέει πότε αυτά θα ξεκαθαριστούν τα υπόλοιπα, γιατί σωστά το λέτε, 488 ναι. Συν 265, ο λογαριασμός δεν φτάνει για να πάει στα 829. Πού είναι λοιπόν τα υπόλοιπα, πότε θα πληρωθούν, πώς σχεδιάζεται. Δεν είναι ότι έχουν, σας λέω, φύγει ή χαθεί ή φαγωθεί ή οτιδήποτε. Όχι, δεν μπαίνω. Εγώ δεν υπονοώ κάτι τέτοιο και ούτε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά λοιπόν. Το που έχουν. Μισό. Ναι. Το που έχουν κατευθυνθεί, το ρώτησα με την εξής έννοια. Μπορεί να υπήρχαν άλλες ανάγκες που τα χρήματα αυτά να δόθηκαν. Όχι. Άρα λοιπόν, αν δεν υπήρχαν άλλες ανάγκες και δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Πώς προσδιορίζεται ο χρόνος που αυτά θα πρέπει να επιστρέψουν στον παραγωγικό κόσμο της χώρας. Ναι, αλλά ακούστε. Έχω την εμπειρία, σας λέω, 5 χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΤΕ. Με αρμοδιότητες εκτελεστικές. Γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι ένας οργανισμός πάρα πολύ μεγάλος, ευαίσθητος και πρέπει να δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, διότι έχει πάρα πολλά προγράμματα να πληρώσει, έχει διαδικασίες οι οποίες ελέγχονται, αποστέλλονται, εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ, πρέπει να δουλεύει ρολόι. Ωραία, να το πω επίσης αν και κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό, τότε βγαίνει εκτός προγραμματισμού. Μισό λεπτό όμως, κύριε Αποστολάκη. Αν χαλάσει ένα εισάχτημα, δεν προχωράει, δεν μπορεί να δουλέψει. Να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το καλοκουρδισμένο ρολόι και σαν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έχετε βιώσει έχοντας αυτή την εμπειρία. Δεν υπήρξε ποτέ ευχαριστημένος παραγωγός από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με το πώς λειτουργεί. Παραδίδει, δίνει τα χρήματα, πληρώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντα υπήρχαν θέματα και πάντα υπήρχαν προβλήματα. Το ξέρετε αυτό. Πάντα. Και δεν σας λέω κάτι που έτσι καταπέφτει απλά γιατί θέλω να το πω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά να ξεσκονίσουμε λίγο τα πράγματα για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Δηλαδή, την περίοδο που τουλάχιστον ήμουν εγώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το παραδέχεται ο αγροτικός κόσμος, είχε μπει μια τάξη. Ήξερε πότε θα πληρωθεί, τα λάθη που γινόταν ήταν οριακά. Εγώ θυμάμαι τότε τα ποσοστά πληρωμών ήταν στο 98,9% επί του συνόλου. Δηλαδή υπήρχαν κάποια ευρήματα, κρατιόταν κάποια χρήματα, γινόταν κάποια λάθη. Προφανώς δεν είναι απλό, αλλά δεν έχουμε τη σημερινή κατάσταση όπως είναι σήμερα. Και περισσότερα χρήματα δινόταν τότε στους αγρότες. Και με λιγότερα, πολύ πολύ λιγότερα λάθη. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν είναι θέμα προσώπων αλλά πολιτικής. Αυτό επιβεβαιώνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν μπήκε ούτε ένα ευρώ πρόστιμο στην διαχείριση και στον τρόπο που γινόταν οι πληρωμές κτλ. Κύριε Αποστολάκη, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα πολιτικής. Γιατί όταν και εσείς γράφετε ως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ανακοίνωση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά είναι εποπτευόμενος οργανισμός από τον εκάστοτε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εμένα μου δίνεται του κοινού θνητού αμέσως με την κοινή λογική την εικόνα ότι η πολιτική
η οποία ακολουθείται από τον εκάστοτε υπουργό, εκείνη φαίνεται ότι είναι που ορίζει αυτά τα οποία θα κάνει η διοίκηση. Άρα είναι πολιτικό το θέμα. Και από τη στιγμή που από την αρχή του λόγου σας είπατε ότι ξέρετε το ένα δις με τις προτάσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας έχουμε πέσει στα 829 δις εκατομμύρια, αμέσως μου φωτογραφίζεται ότι είναι η πολιτική στη μέση της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων διαχρονικά, της σημερινής, όπως επίσης και του εκάστοτε υπουργείου. Αυτό μου λέτε. Και είναι η λογική. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Σας είπα. Η εμπειρία μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χρειάζεται να υπάρχει μόνο η εμπειρία. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι ο οργανισμός δεν νομοθετεί, δεν παράγει πολιτικές, εκτελεί και εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό κανονισμό που ορίζει κάποια πράγματα, τα σημαντικότερα, και συμπληρώνονται αυτά τα πράγματα με υπουργικές αποφάσεις, με αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Είτε ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είτε παλιότερα ήταν του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό κάνει ο οργανισμός. Βέβαια, αν ο οργανισμός δεν λειτουργεί σωστά, υπάρχουν ευθύνες και μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι σε όλα μπορεί να ευθύνεται ο υπουργός, γιατί προσέξτε, ο νόμος λέει ότι εποπτεύεται από τον υπουργό, όχι από το Υπουργείο, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, για τις δομές δηλαδή του Υπουργείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θέλετε να πούμε για τον πατριώτη μας, έχει πάρα πολύ μικρό διάστημα για να πούμε ότι φέρει την ευθύνη ακεραία στο τι ακριβώς συνέβη. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια διαδικασία η οποία προέκυψε τα τελευταία 2-3, ίσως αν θέλετε και 4 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει πάντα είναι ότι η πολιτική που εφαρμόζεται για η κατανομή των επιδοτήσεων προαποφασίζεται πριν από την ένταξη κάθε περίοδου, προγραμματικής περίοδου. Εκεί λοιπόν βάζει τη σφραγίδα της η κάθε κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου, οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι οριακές. Δηλαδή σου δίνει ο κανονισμός το δικαίωμα να αλλάξεις κάποια πράγματα χωρίς όμως να ξεφύγεις από το γενικό πλαίσιο που έχει καθορίσει ο κανονισμός με κάποιες διορθώσεις. Μάλιστα. Να πω ένα παράδειγμα. Μικρό, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και θέλω να θέσω το τελευταίο ερώτημα έτσι ώστε να μπορέσω και να σας αποχαιρετήσω. Ναι. Ορίστε, τι είπατε, δεν κατάλαβα, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να μου πείτε, αλλά δεν σου δίνω τη δυνατότητα να πω. Είναι το εξής, γιατί λέμε ότι χάνουν, ας πούμε, οι κριτικοί. Οι δευρώδεις λοιπόν καλλιέργειες γελιές ήταν 283 εκατομμύρια που έπαιρναν, ας πούμε, ως επιδότηση, και το 23 πήραν 60 εκατομμύρια λιγότερα, 19% λιγότερα. Και να θυμόμαστε το εξής, ότι στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται οι ελιές, αντίστοιχα συμπεριλαμβάνονται, ας πούμε, το καλαμπόκι, το σιτάρι κλπ., δίνεται 245 εκατομμύρια στις συνδεδεμένες, προσέξτε το νούμερο, σε όλη την Ελλάδα. Για τις δευρώδες, δηλαδή, που είναι κυρίως ελιές, 228, και για τις συνδεδεμένες 245 εκατομμύρια, που είναι σιτάρια, καλαμπόκι και άλλες καλλιέργειες. Και συν αυτές οι καλλιέργειες παίρνουν και το δικαίωμα της βασικής. Γι' αυτό το λέμε αυτό. Μάλιστα. Κύριε Ποστολάκη, ξέρετε, όση ώρα μιλάτε έρχονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Βέβαια, εγώ επειδή είπατε στην αρχή. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω προσωπικά και να. Με την απάντησή σας. Αυτό δεν είναι το θέμα. Ακριβώς. Δεν είναι τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε. Από εδώ και κάτω τι θα γίνει. Αλλά προσέξτε. Τώρα τι κάνουμε. Όση ώρα μιλάτε. Περιμένετε. Ένα οριακό σημείο. Δεν θα λαφώ τη λέξη. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ωραία. Μισό λεπτό. Ρωτάνε το εξής. Ο κόσμος που σας ακούει ρωτάει το εξής. Γιατί είπατε μία φράση ότι τα χρήματα τα οποία δεν έχουν δοθεί κάπου παρακάτω θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δοθούν. Άρα λοιπόν σας ρωτάνε, είναι το ένα θέμα, παρακαλώ να μου απαντήσετε, να τους απαντήσετε. Άρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνει και άλλη πληρωμή. Και το δεύτερο ερώτημα, επειδή είπαμε ότι δεν έχουν πάρει όλοι χρήματα από αγρότες οι οποίοι βρίσκονται ή ετεροεπαγγελματίες, δεν ξέρω, στο ειδικό καθεστώς αγρότη και λένε εμάς δεν μας δίνουν τίποτα, μας έκοψαν όλα τα δικαιώματα. Για εμάς τι θα γίνει, πάνε να μας κόψουν και τα στερματικά? Αυτό ρωτάνε. Αν μπορείτε να τους δώσετε μια απάντηση, δύο απαντήσεις.
Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι από το ερώτημά σου ότι υπάρχει αρκετή σύγχυση για το τι είναι τι είναι τα θεματικά, τι κόβεται, τι δεν κόβεται, τι δεν δίνεται. Ακούστε, από το μέσα του, από αρχές Γενάρη, δηλαδή πιστεύω ότι μετά τις 10 Γενάρη, όσοι είστε, αυτό θα γίνει και φέτος, ανοίγουν τα συστήματα και αυτοί που δεν έχουν πληρωθεί θα επισκεφτούν εκεί που κάνουν τις αιτήσεις τους για να αρχίσουν να κάνουν τις εστάσεις τους όσοι δεν έχουν πάρει αυτά που περιμένουν να πάρουν, τουλάχιστον να τους εξηγηθεί αν είναι δυνατόν γιατί δεν πήρανε. Όμως υπάρχει διαδικασία των εστάσεων, υπάρχει διαδικασία των συμπληρωματικών πληρωμών, ούτως ή άλλως θα γίνουν εφόσον εξεταστούν οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν μείνει απλήρωτες και είναι πάρα πολλές, γιατί σας είπα, είναι πολλά τα λεφτά που είναι αδιάθετα, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουν ελεγχθεί οι αιτήσεις τους ακόμα για διάφορους λόγους. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπατε, δεν ξέρω αν αυτό εννοούν οι παραγωγοί. Το εθνικό απόθεμα που ήταν να δοθεί, ας πούμε, δεν δόθηκε. Και αυτό θα δοθεί, δεν μπορεί να μην δοθεί. Αλλά γίνονται κάποιοι έλεγχοι, περαιτέρω. Γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν αυτές οι λειτουργίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το θέμα είναι να γίνει σωστά η δουλειά, για να μην μας έρθουν τίποτα πρόστιμα μετά από τα πατσοδουλειές, θα το πούμε, συγχωρείτε, σε πολλά εισαγωγικά. Η διόρθωση μέχρι πότε να γίνει. Το άγχος και την πίεση του πολιτικού κόστους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πούμε, να πληρώσουμε, ο κόσμος διαμαρτύρεται, να πληρώσουμε και λάθος. Το θέμα ότι αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφτεί, να έχουν προληφθεί. Να μην φτάνουμε, δηλαδή. Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία αναφέρεται για να δοθούν και τα ποσά τα οποία αναλογούν συμπληρωματικά με κάποιο τρόπο και μετά τις ενστάσεις κλπ. Μέχρι πότε? Για κάποια καθεστώτα, υπάρχουν ημερομηνίες οι οποίες είναι οριακές και πρέπει μέσα σε αυτές να δοθούν. Υπάρχουν κάποια άλλα καθεστώτα που υπάρχει περισσότερο περιθώριο και 2 και 3 χρόνων. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΚΠ πάντα μετά τη μεγάλη πληρωμή που λέγαμε του Δεκεμβρίου είχε στο πρόγραμμα να κάνει συμπληρωματικές πληρωμές γύρω στο Μάρτι, Απριλίο και νομίζω αυτό θα γίνει και τώρα, δηλαδή συνδεδεμένες τα οικολογικά σχήματα που είναι ένα τεράστιο ποσό, 450 εκατομμύρια που δινόταν τα άλλα χρόνια το Δεκέμβρη, περίπου θα δοθεί τώρα με τα οικολογικά σχήματα. Και εδώ να πω κάτι που αυτό πιστεύω πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και έπρεπε ήδη να έχει ληφθεί στην πολιτική μας. Είναι δυνατόν να μιλάμε στην ελιά και να πιέζουμε τους παραγωγούς για οικολογικά σχήματα? Εσείς κύριε Δουργεράκη πιστεύετε ότι η κριτική ελιά επιβαρύνει με τον τρόπο που καλλιεργείται το περιβάλλον? Έχει ανάγκη δηλαδή αυτό το πράγμα η ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης? Δολωματικούς ψεκασμούς κάνουμε. Είναι περιβαλλοντικά δηλαδή αυτά που σας λέω. Γίνεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση του νερού. Όσο γίνεται, τέλος πάντων, η άρδευση είναι στάγδινος επί το πλήστον. Γιατί μπήκε σε αυτό τον μπελά, ας πούμε, ο κριτικός και πληρώνει και πρέπει να πληρώσει διάφορα ποσά για να κάνει, λέει, δίθεν οικονομικά σχήματα, αλλιώς δεν θα τα πάρει τα χρήματα αυτά. Τα 425 εκατομμύρια που είναι ένα μεγάλο ποσό. Εγώ νόμιζα ότι η ελιά με κάποιο τρόπο έπρεπε να εξαιρεθεί από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Να πάμε σε κάποιες καλλιέργειες που πραγματικά επιβαρύνουν, είτε με φάρμακα, με χημικά κλπ. Το καταλαβαίνουν. Να σώσουμε το περιβάλλον, να το προστατεύσουμε. Αλλά έλεος τώρα. Η ελιά στην Κρήτη επιβαρύνει με τον τρόπο που καλλιεργεί το περιβάλλον. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, να σας πω κάτι, θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό που λέτε εν κατακλείδη, και έτσι θα σας αποχαιρετήσω, ότι πρέπει να προχωρήσουμε συντονισμένα ως χώρα στην άμεση αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού που κατέθεσε η χώρα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συμμαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ουσιαστικό διάλογο με τους ίδιους τους αγρότες και τους φορείς της χώρας. Κάτι το οποίο θα πρέπει όχι να περιμένουμε να γίνει σε βάθος χρόνου, πρέπει τάχιστα να γίνει, έτσι ώστε να αποδοθούν αυτά τα οποία οφείλονται στους Έλληνες παραγωγούς. Κύριε Αποστολάκη... Επίσης, να μου επιτρέψετε μία κουβέντα μόνο. Μία οριζόντια αποζημίωση 200 ευρώ ένα στρέμμα σε όσους που το ζητούν οι ελαιοπαραγωγοί σήμερα και σε άλλες περιοχές, στις περιοχές που έχουμε πλήρη ακαρπία. Πέστε μου τι θα γίνει. Βλέπετε ότι και η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο προσπαθεί σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε, δεν έχει δυνατότητα ο κόσμος να πληρώσει, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι δεν ξέρω τι, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Δίνει κάποια δυνατότητα ενίσχυσης. Ο παραγωγός σήμερα στην Κρήτη που δεν έχει άλλο εισόδημα,
που δεν έχει ούτε ένα κιλό λάδι να, δεν έχει να βγάλει και πρέπει να αγοράσει το λάδι της χρονιάς, αυτός πώς θα ζήσει? Το αίτημα λοιπόν για 200 ευρώ αναστρέμα οριζόντια αποζημίωση στις περιοχές που έχουμε πλήρια καρπία θεωρώ ότι είναι δίκαιο και πρέπει να εξεταστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε με τη νέα χρονιά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, κύριε Αποστολάκη. Και εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά και σε εσάς και στον Παππού. Καλά να είστε. Ευχαριστώ.